Κυρίες και κύριοι, σας θυμίζω, ο Sky έχει αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του. Βλέπετε στον Κάλαμο αυτή τη στιγμή καίγεται ακόμη ένα σπίτι στην καρδιά του οικισμού. Από αυτήν την πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, από τη θέση Λάγο Μούτρα. Εξαπλώθηκε δυστυχώς πολύ γρήγορα και ανεξέλεγκτα και όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι και όπως βλέπετε πια και στις εικόνες που στέλνει ο συνάδελφος οικονολήπτης Λευτέρης Κόσκολος από την καρδιά του οικισμού, έχουν ήδη γίνει στάχτη σπίτια στην περιοχή. Καμένες αυλές είδαμε νωρίτερα. Υπάρχουν παράπονα για ελλειπή συντονισμό, για προβλήματα από τα πρώτα λεπτά κατά τα οποία ξέσπασε αυτή η νέα πυρκαγιά, η χειρότερη για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και το νομό Αττικής. Να σας θυμίσω ότι έχουν εκενωθεί προληπτικά 2 παιδικές κατασκηνώσεις. Τα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος ανησυχίας για τα παιδιά που παραθέριζαν στις εν λόγω κατασκηνώσεις. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον οικισμό εκεί στον Κάλαμο και για τους 4.000 ανθρώπους που βλέπουν αυτήν την ώρα τις περιουσίες τους να απειλούνται. Οι άνεμοι φαίνεται πως έχουν κοπάσει, αν και σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα με πολλά μποφόρ και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς που δυστυχώς τον είδαμε να πραγματοποιείται. Ο Μιχάλης Τεζάρης είναι μαζί μας. Μιχάλη. Ναι, Μίκη, όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν και εσείς, ακόμη ένα σπίτι στον οικισμό του Καλάμου έχει παραδοθεί στις φλόγες από την καταστροφική πυρκαγιά, όπως είπαμε, τη χειρότερη του φετινού καλοκαιριού, με τη βοήθεια του Λευτέρη του Κόσκολου. Πάντα με τη Λευτέρη δεν σας ακολούθησαμε. Θα δείξουμε ακόμη ένα σπίτι, η σκεπή του οποίου έχει πέσει. Βλέπετε εδώ που έχει περάσει η φωτιά. Έχει καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά του. Έχει κάνει αυτό. Εδώ οι άνθρωποι μας λένε ότι κάνει και αυτό. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε κι εμείς. Φωνάζουν πανικόπλητοι δυνάμεις λογιστικής. Θα φτάσουν κοντά εδώ. Αυτό το σπίτι έχει πέσει η σκεπή. Δίνουν μάχη για να μην κάνει, να το προστατεύσουν. Και δείτε τώρα, Νίκη, που έχει ανοίξει λίγο ορίζοντας εδώ πάνω. Τις φωτιές πώς έχουν περάσει και πώς ακόμη εξελίσσονται μέσα σε αυλές σπιτιών. Ναι, είναι απίστευτο. Στο μέτωπο κάτω αριστερά είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει σε λίγα λεπτά, αν δεν το θέσουν υπό έλεγχο και αυτό. Γιατί βγάζει πάρα πολύ έντονο ο καπνό. Είναι σπίτι εκεί. Είναι σπίτι και εκεί μάλλον. Μιχάλη, μας μετέφερες νωρίτερα εικόνες από κατοίκους που απίφθηναν εκκλήσεις για να τους βοηθήσει κάποιος να φύγουν από τα σπίτια τους, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από αυτό, που είναι και το μείζον βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει. Λίγη, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα σπίτια προσπαθούν, όπως έλεγα και νωρίτερα, να σώσουν τις περιουσίες τους μαζί με τους πυροσβέστες. Καταγγέλνουν κενά, καταγγέλνουν ελλείψεις και πάνω απ' όλα καταγγέλνουν καθυστέρηση της επιχείρησης ενέργειας πυροσβεστικής την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Όπως μας έλεγαν, μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα η φωτιά πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ενώ αν υπήρχαν ένα-δύο εναέρια μέσα, πείτε μου κύριε, ένα εναέριο μέσα. Λοιπόν, με το που ξεκίνησε ήταν μια χαρά μέσα έτσι και εγώ ήταν εκεί πέρα. Μέσα σε πόση ώρα πήρα? Σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά. Ήρθε ένα ελικόπτερο. Βεβαίως. Θα έμεινε μέσα η φωτιά εκεί. Θα έμεινε μέσα στην Καλάδρα. Ούτε καν θα πέναγε τον δρόμο απέναντι. Ούτε καν θα πέναγε τον δρόμο απέναντι. Και θα γίνει αυτή η ζημιά. Τώρα πόσα σπίτια έχετε δει, έχετε εικόνα? Τώρα εγώ έχω δει τουλάχιστον μέχρι 5-6 σπίτια. 5-6 σπίτια. Καμένα. Νίκη, καταλαβαίνει την αγωνία των πολιτών εδώ πέρα. Αδράνεια, αδράνεια. Ένα ελικόπτερο που να πάει άνθρωπο να γεμίσει και να γυρίσει πάλι πίσω. Η φωτιά προχωράει. Δεν γίνεται. Φωτιά η οποία έχει κάψει παραπάνω, περισσότερα από 5-6 σπίτια, έχω την εντύπωση. Ιδιαίτερα να λογιστώ το κάτω μεριά που δείχναμε στην αρχή και το μέτωπο, το πύρινο το οποίο είχε υψωθεί, το τείχος της φωτιάς το οποίο είχε υψωθεί. Εδώ τώρα έχει μπει και σε άλλο ένα σπίτι η φωτιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Πραγματικά είναι τεράστια καταστροφή στον Κάλαμο φέτος. Μιχάλη, μιλάμε ακόμη για ένα ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο επιχειρεί ακόμη. Μπορείς να έχεις εικόνα. Εδώ θεωρητικά υπάρχουν 3 ελικόπτερα. Τρία ελικόπτερα. Νίκη, αυτή τη στιγμή βλέπετε στα δόντια με τη βοήθεια του Λευτέρη του Κόσκολου. Βλέπουμε και άλλα σπίτια. Έχει πυροβοληθεί, έχει πάρει φωτιά. Καίγεται. Δεν μπορεί να δει άλλα σπίτια. Είναι απίστευτες οι εικόνες στην καρδιά της Αττικής όλα αυτά. Και δυστυχώς μέρα που περιμέναμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα λόγω και των συνθήκων. Ακούτε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Καίγεται πάνω, ρε, να του γύρετε, την τρέλα μου. Καίγεται. 40 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 18 άτομα, 12 άτομα πεζοπόρο, 3 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα. Δυστυχώς ο Κάλαμος καίγεται, σπίτια καίγονται, περιουσίες καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας. Κάγε το σπίτι!
Λοιπόν, εδώ που έχουμε φτάσει στο μείζον είναι να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι. Δυστυχώς δεν έχουν καταφέρει να σώσουν τις περιουσίες τους οι κάτοικοι της περιοχής. Οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Εμείς ακούμε πάντα, κυρίες και κύριοι, και τις αυθόρμητες αντιδράσεις των κατοίκων που βλέπουν την κατάσταση να έχει ξεφύγει. Δυστυχώς καταγγέλλεται και από τους περίοικους. Ναι, Μιχάλη. Δεν έχω εικόνα για τη φωτιά και πώς εξελίσσεται και αν έχει περάσει προς Καπανδρίτη και σε ποιο σημείο βρίσκεται, γιατί η πυκνή είναι πάρα πολύ, η καμπνή είναι πολύ πυκνή και δεν μπορώ να έχω οπτική, να έχω εικόνα, να προσδιορίσω αν το μέτωπο το κόψανε ή αν έχει περάσει το Καπανδρίτη. Είναι κατανοητό, Μιχάλη, προσπαθούμε και εμείς, είμαστε σε διαρκή απόπειρα επικοινωνίας με την πυροσβεστική σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Δεν είναι η μοναδική φωτιά που είχαμε σήμερα στην Αττική. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά στη Στρογγύλη. Αυτό. Αυτή τη στιγμή θα δείτε τώρα το σπίτι που βλέπαμε νωρίτερα. Έχει λαμπαδιάσει και εκεί κατευθυνόμαστε. Έχει λαμπαδιάσει, δυστυχώς για αυτό το σπίτι δεν βρέθηκε ούτε ένα όχημα να ρίξει μια στάλα νερό. Κοιτάξτε πώς σε λίγα λεπτά πώς πραγματικά καταστράφηκε το βιώσιο του ανθρώπου. Αυτό το σπίτι δυστυχώς δεν έριξαν ούτε μπουκάλι νερό, δεν κατέστη εφικτό να πλησιάσω για να ρίξω ένα μπουκάλι νερό. Καίγεται στη θέμελα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε διακόπτω. Πάμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εντεταλμένη σύμβουλος, η κυρία Γιάννα Τσούπρα. Τι γίνεται, κυρία Τσούπρα? Από την περιφέρεια Αττικής είμαι. Από την περιφέρεια Αττικής, βεβαίως, υπεύθυνη πολιτικής προστασίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν θα σας κρατήσω πολύ, γιατί κανονίζουμε για ερπίστριες. Η περιφέρεια Αττικής ήδη έχει συνδράμει με 10 υδροφόρες, 2 ερπίστριες, και προσπαθούμε να βρούμε και άλλες να πάνε γρήγορα στο συμβάν. Καίγονται σπίτια, κυρία Τσούπρα. Καταγγέλλεται ολιγορία από εκεί. Είμαστε εκεί από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής. Είναι εκεί, έχουμε κλιμάκιο εκεί και ό,τι μας ζητάει η πυροσβεστική προσπαθούμε να τα αποκριθούμε. Έχετε εικόνα από την έκταση της καταστροφής? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη κατάσταση που εγώ δεν μπορώ να έχω αποτίμηση. Θα μιλήσετε με την πυροσβεστική. Πέστε μας πάλι τι στέλνει. Γιατί εγώ βλέπω το ένα μέτωπο, δεν έχω κυκλική εικόνα. Πέστε μας, κυρία Τσούπρα, τι κλιμάκιο στέλνει η περιφέρεια, είπατε ερπίστριες. Έχουμε εταιρεωτές που έχουν πάει. Ναι. Έχουμε τον προϊστάμενο της Ανατολικής Αττικής εκεί, 2 υπαλλήλους για καλύτερο συντονισμό. Και έχουμε στείλει, σας εξηγώ, ό,τι μας ζήτησε αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική, και κοιτάμε να στείλουμε και άλλες ερπίστριες, γιατί μας ζήτησε παραπάνω χωματουργικές εργασίες. Η περιφέρεια, φαντάζομαι, δεν διαθέτει και δικό της στόλο πυροσβεστικό ή τέλος πάντων υποτυπωδώς κάποια οχήματα που μπορούν να συνδράμουν. Εμείς πέραν... στέλνουμε αυτό που μας ζητάει η πυροσβεστική και το ξέρει στο σχέδιό της. Είναι υδροφόρες για να έχουν τα πυροσβεστικά οχήματα άμεση πρόσβαση στο νερό. Αυτό ζητάει η πυροσβεστική. Αυτό είναι ο σχεδιασμός της πυροσβεστικής για την περιφέρεια. Κυρία Τσούπρα, κάτι και τελευταίο. Ανταποκρινόμαστε. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα για δηλώσεις, είναι ώρα για να δούμε. Όχι, δεν σας ζητώ δήλωση. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω αν είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες, γιατί υπάρχουν αρκετά που καταγγέλλονται σε σχέση με τους κρουνούς, σε σχέση με τη θωράκιση, την αντιπυρική της περιοχής. Η κρουνή σταμάτησε το ρεύμα. Και σταματήσανε κάποιοι κρουνοί. Δεν είναι ότι οι κρουνοί δεν λειτουργούσαν. Αυτή την εικόνα έχω εγώ. Mm-hmm. Αυτό ξέρω. Πότε φτάνουν οι δυνάμεις που στέλνει η περιφέρεια, κυρία Τσούπρα? Ήδη είναι εκεί. Τα ερπιστριοφόρα δεν φτάνουν αμέσως, γιατί οι ερπίστριες πηγαίνουν με πλατφόρμα. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η μετάβασή τους εκεί. Μάλιστα. Είναι το συντομότερο, ήδη έχει δοθεί εντολή και είναι καθοδόν. Μάλιστα. Και είδατε ότι έχουν ήδη μεταβεί εθελοντές. Οι εθελοντές μας έχουν πάει ήδη. Μάλιστα. Όλοι οι εθελοντές της περιοχής είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση που αυτή ο επιχειρησιακός βραχίωνας είναι εκεί. Να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα. Από την πυροσβεστική παίρνουμε εντολές όλοι μας. Είναι σαφές, κυρία Τσούπρα, να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα και για την επέκταση της φωτιάς προς Καπανδρίτη. Είναι κάτι που μας μετέφεραν από τη Δημοτική Αρχή νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται. Τώρα, όπως αυτά που ξέρω εγώ, δεν έχει πάει προς τα εκεί. Μάλιστα. Είναι σε μια χαράδρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Σύμβουλος, η κυρία Γιάννα Τσούπρα που ακούσατε, σύμβουλος της περιφέρειας Αττικής για θέματα πολιτικής προστασίας, ακούσατε, έχει ήδη αποσταλεί κλιμάκιο με εθελοντές και ερπιστριοφόρα οχήματα προς διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, όπου πάντως καίγονται σπίτια, κυρίες και κύριοι.